Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα, Αριστονίκη. Καλημέρα. Σήμερα είναι Αριστοτρίτη, είναι 20 Ιουλίου 1974. Τι λέω, 20 Ιουλίου 2021. Είπα 1974, επειδή σήμερα είναι η επέτειος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και μετά ακούσω το 20 Ιουλίου, μετά βάζω δίπλα το 1974. Συνειδητά. Δεν έχουμε τους Ιούλιδες, του Ιούλιδες. Ήταν και το πραξικόπημα πριν 5 μέρες, τώρα η επέτειος της εισβολής. Δεν θα επεκτάθουμε όμως σε αυτά. Θα απαντήσουμε ένα ερώτημα που μας έχει στείλει μια φίλη. Λέει, πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου που έχει οριακή διαταραχή. Οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Σας παρακαλώ, κάντε ένα βίντεο για την οριακή διαταραχή στην εφηβεία και κάποιους τρόπους αντιμετώπισης. Άρα, μας ζήτησε η κυρία αυτή να μιλήσουμε για την οριακή διαταραχή στην εφηβεία και κάποιους τρόπους αντιμετώπισης, το οποίο αυτό το σχόλιο ήταν κάτω από ένα παλιότερο βίντεο που έχουμε κάνει, το οποίο θα βάλω το σύνδεσμο του στην περιγραφή του βίντεο αυτού, που έχει τον τίτλο «Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου που έχει οριακή διαταραχή προσωπικότητας». Και η απάντηση, το ερώτημα αυτό το πολύ συγκεκριμένο είναι σε σχέση με την οριακή διαταραχή στην εφηβεία. Και σε ακούμε, Αριστονίκη μου, που είσαι πλέον κατάλληλη να μας μιλήσεις γι' αυτό, γιατί είσαι και διδάκτορ εξελιχτικής και σχολικής ψυχολογίας μεταξύ άλλων, είσαι και κλινική ψυχολόγος, άρα είσαι το πλέον κατάλληλο άτομο να μας μιλήσει, πρόσωπο να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Σ' ακούμε. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα καταρχήν για τη μεθυμιακή διαταραχή προσωπικότητας ή αλλιώς οριακή διαταραχή προσωπικότητας, η οποία χαρακτηρίζει άτομα που εμφανίζουν επί της ουσίας μια αρνητική συναισθηματικότητα και μια έντονη αδυναμία να ρυθμίζουν τα συναισθήματα τους. Είναι άτομα που τείνουν να είναι συνήθως αυτοκαταστροφικά, παρορμητικά και που έχουν συνήθως ένα αίσθημα κενού και που συχνά απειλούν ότι θα αυτοκτονήσουν. Παρουσιάζουν έντονες μεταβολές, δηλαδή από έντονο θυμό σε υπερβολικό άγχος, πανικών και γενικότερα η αστάθεια των συναισθημάτων είναι κάτι που τους χαρακτηρίζει πάρα πολύ συχνά. Και όταν νιώσουν πως κάποιος τους φροντίζει, εξιδανικεύουν αυτόν το άτομο και έχουν την τάση να προσκολούνται σε αυτό. Οι σχέσεις τους όμως είναι έντονες, θυελώδεις. Μπορεί να αρχίσει να νιώθει αυτόν το άτομο ότι η φροντίδα που δέχεται δεν είναι αρκετή και να υποτιμάει το άτομο που το δίνει κτλ. Αν νιώσουν ότι οι σχέσεις τους διαλύονται από φόβο προς την απορρίψη και τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να επιδοθούν σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, όπως αυτό τραυματισμού, να μην επεκταθούμε καλύτερα, να μην δώσουμε ιδέες. Αυτές οι συμπεριφορές συνήθως είναι αποτέλεσμα βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και επί της ουσίας είτε αντανακλούν στις προσπάθειες του ατόμου να εμποδίσει επώδυνες αναμνήσεις, είτε αποτελούν μια κραυγή βοήθειας για να μειώσουν αυτά τα άτομα το στρες τους. Μπορεί αυτή η διαταραχή, η μεταχμιακή διαταραχή προσωπικότητας, πολλές φορές συνυπάρχει με διαταραχές διάθεσης, όπως διαταραχές στην πρόσληψη τροφής, αλλά και με άλλες σύνοδες διαταραχής προσωπικότητας, που μπορεί να είναι η αντικοινωνική, η σχιζότυπη, αλλά και πολλές φορές και ο ιστριονικός τύπος προσωπικότητας. Έχουμε δηλαδή μια έντονη συνοσηρότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορούμε να πούμε ότι η επιδημιολογία αυτής, η αιτιοπαθογένεια και η επιδημιολογία αυτής της διαταραχής είναι γύρω στο 1 με 1,6% του γενικού πληθυσμού. Συχνότερα εμφανίζεται στο γυναικείο φύλο. Και επίσης αυτά τα άτομα, περίπου έναν αρκετά μεγάλο ποσοστό, μπορεί να έχουν νοσηλευτεί ή τέλος πάντων έχουν ζητήσει βοήθεια είτε ήδη είτε οι οικοί τους, καθότι είναι πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα δυσλειτουργικότητας τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτήν τη διαταραχή και του ίδιου του ατόμου αλλά και του περιβάλλοντος του. Οπότε λόγω της δυσκολίας και της συσχέρειας συχνά ζητούν βοήθεια. Τώρα, η αιτιολογία των διαταραχών προσωπικότητας είναι πολύ έτσι... πολύ περίπλοκη κατάσταση, γιατί ακριβώς είναι αποτέλεσμα με βάση τις έρευνες αλληλεπιδράσεων και βιολογικών και ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντικών. Οπότε δεν μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι ο ένας ή ο άλλος παράγοντας είναι πιο
έντονος στην εκδήλωση αυτής της, αυτών, το, αυτού του τύπου των διαταραχών. Λέμε όμως ωστόσο ότι υπάρχει σίγουρα έντονη κληρονομικότητα, μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην ιδιοσυγκρασία, αλλά και τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να προκύπτουν στην παιδική ηλικία, χωρίς να ξέρουμε με τα βεβαιότητας τι από όλα αυτά συντέλεσε στο να εκδηλωθεί εν τέλει αυτή η διαταραχή προσωπικότητας. Να πούμε ότι σημάδια μπορούμε να βλέπουμε από την παιδική ηλικία και συνήθως αυτά τα σημάδια είναι η αστάθεια του χαρακτήρα, η αστάθεια της διάθεσης, η έντονη εχθρότητα που μπορεί να προκύπτει από τα παιδιά και η απουσία έλλειψης της συναίσθησης, τα οποία είναι τα τρία καμπανάκια, τα τρία σως, τα οποία μπορούν να μας δείξουν ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί μας και να πρέπει να ψαχτούμε. Ωστόσο, για διάγνωση δεν μπορούμε πριν την πρώιμη ενηλικίωση να δώσουμε οποιαδήποτε διάγνωση. Ακόμη και στην εφηβεία δηλαδή, που μπορεί να εκδηλώνεται τελικά η διαταραχή προσωπικότητας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να διαγνώσουμε με τα βεβαιότητα στη διαταραχή προσωπικότητας, καθότι θα πρέπει να παρατηρήσουμε έτσι αρκετά χρόνια αυτήν την, τέλος πάντων, την παθολογία, την ψυχοπαθολογία του ατόμου, προκειμένου ένας παιδοψυχίατρος ή ο ψυχίατρος να διαγνώσει τελικά με τη βοήθεια και διαγνωστικών τεστ, αν αυτόν είναι διαταραχή προσωπικότητας ή όχι. Είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, γιατί τα άτομα αυτά, κατά την παιδική τους ηλικία, μπορεί να είχαν ενδεχομένως πολλά και διαφορετικά άτομα που να αναλάβαναν τη φροντίδα τους ή γενικότερα να βίωσαν κάποια πολύ τραυματικά γεγονότα που αυτό να πυροδότησε το γονίδιο που μπορεί να είχα. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει ο βιολογικός παράγοντας, σίγουρα υπάρχει ο βιολογικός παράγοντας, αλλά ωστόσο αυτό που θα πυροδοτήσει αυτόν τον παράγοντα μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός ή μπορεί να μην είναι ένα πολύ ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός, ανάλογα με τον βαθμό το συνοθήλευμα όλων των παραγόντων που μπορεί να έχει έναν άτομο. Λοιπόν, η διάγνωση συνήθως γίνεται με βάση το διαγνωστικό και σταριστικό εγχειρίδιο των DSM, το 5, και θα πρέπει να εμφανίζει 5 ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια. Ασταθείς και έντονες διαπροσωπικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από περιστασιακές, καταιγιστικές και συναισθηματικές, εναλλασσόμενα δηλαδή συναισθήματα, είτε υποτίμησης είτε εξειδανίκευσης, δηλαδή είναι τα άτομα τα οποία μπορούν να σε ανεβάζουν στα ουράνια τη μία μέρα και να σε κατεβάζουν στα τάρταρα την επόμενη. Παρορμητική συμπεριφορά, τουλάχιστον 2 τομείς, είτε σε περίπτωση σπατάλης χρημάτων, είτε σεξουαλική δραστηριότητα, είτε χρήση ουσιών, είτε ρυψοκίνδυνη οδήγηση. Συναισθηματική αστάθεια που χαρακτηρίζεται από μεταβολές της διάθεσης με αυξοσημείωτη και ευδιάκριτη αντιδραστικότητα. Διαταραχή της ταυτότητας, δηλαδή έχει μια έντονα ασταθής αυτοεικόνα η αίσθηση του εαυτού. Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, δυσκολία ελέγχου του θυμού, ανάρμοστος, συνεχής, απρόσφορος και μεγάλης έντασης θυμός, καθώς και δυσκολία να τον ελέγξει. Χρόνιο αίσθημα κενού. Το άτομο δηλαδή πάσχει από μια διαταραχή που βιώνει είτε αισθήματα κατάθλιψης, είτε γενικότερα δεν έχει σκοπό και λόγο ύπαρξης, νιώθει δηλαδή ότι δεν έχει σκοπό και λόγο ύπαρξης, και έναν παροδικό και παρανοϊκό ιδεασμό που είναι συνδεόμενο με το στρες. Για παράδειγμα, σε περιόδους άγχους, το άτομο είναι πιθανό να εκδηλώσει έναν παροδικό παρανοϊκό ιδεασμό. Λοιπόν, η εμφάνιση των συμπτωμάτων, όπως έχω πει, μας δίνει πρόδειλα σημάδια από την παιδική ηλικία, αλλά συνήθως κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή της αρχής της ενηλικίωσης φαίνονται έντονα τα σημάδια αυτά. Ενώ σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και την έρευνα, γύρω στην ηλικία των 40 δείχνουν να υποχωρούν αυτά τα έντονα σημάδια, ενώ οι περισσότεροι δεν φαίνεται πια να πληρούν και τα διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής αυτές. Τα άτομα άρα που δεν το, έχουν το παρήγορο για τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία που γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν διαταραχή
οριακής προσωπικότητας ή υποψιάζονται πως μπορεί να έχουν διαταραχή οριακής προσωπικότητας, είναι στην περίπτωση που έχουν, αυτό δεν είναι διαβίου, μέχρι τα 40 το αργότερο φεύγουν όλα αυτά. Τα πρώτα 40, τα πρώτα, τον λέει ήρεμ, τα πρώτα 30 χρόνια είναι δύσκολο. Όχι, αυτό το έχουμε δει και στην πράξη. Θυμάσαι, το έχουμε δει και στην πράξη. Περιστατικά, ναι. Περιστατικά για άτομα ήταν... τα οποία έχουν ωστόσο πάρει φαρμακευτική αγωγή και στις περιπτώσεις που γίνεται παρακολουθούν και κάνουν και ψυχοθεραπεία. Γιατί δεν μπορούν όλα σε όλες τις φάσεις τους αυτά τα άτομα να κάνουν ψυχοθεραπεία. Θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα για να μπορέσουν να κάνουν ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, όταν πάρουν τη φαρμακευτική τους αγωγή και καταλαγιάσουν έτσι έντονες δυσκολίες που έχουν, μπορούν να παρακολουθήσουν και ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα, ώστε να ρυθμιστούν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαχειριστεί στο παρελθόν περιπτώσεις νεαρών ενηλίκων ή εφήβων με διαταραχή, οριακή διαταραχή προσωπικότητας στη συνεργασία με τον ψυχίατρο. Πάντοτε. Και ναι, είναι και περιστατικά αυτά τα οποία μας προβληματίζουν πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δύσκολη η διάγνωση και η διαφοροδιάγνωση. Εγώ αυτό που θέλω να πω από προσωπική κλινική πείρα, συνεργαζόμενη μαζί σου στο παρελθόν, τότε που είχα το γραφείο, με εφήβους οι οποίοι είχαν κάποια στοιχεία που μπορεί να προμήνυαν στο μέλλον μια τέτοια διάγνωση, ότι η έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση παίζει ουσιώδη ρόλο σε συνεργασία και με την ψυχοφαρμακευτική παρέμβαση εκεί που είναι απαραίτητη. Τη αλήθεια είναι ότι στην οριακή διαταραχή προσωπικότητας γίνονται διάφορες ψυχοφαρμακευτικές ή δοκιμές ή διάφορα ψυχοφαρμακευτικά σχήματα αναλόγως του αν έχουμε διαταραχή διάθεσης που είναι συνοδή. Κάποια παιδιά μπορεί να πάρουν αντικαταθλιπτική θεραπεία, την οποία να την πάρουν μαζί με θυμορυθμιστικά και κάποιες φορές ίσως και κάποιες βενζοδιαζεπίνες. Δεν είμαστε οι ψυχολόγοι ειδικοί για να συνταγογραφούμε τέτοιου είδους φάρμακα, οι ψυχίατροι είναι ειδικά σε αυτά. Αυτό όμως που θέλω να πω εγώ στους γονείς είναι ότι είναι πολύ σοβαρό πράγμα το να έχουμε την υποψία ή κάποιες ενδείξεις ότι το παιδί μας μπορεί να υποφέρει ή να φέρει μέσα του την δυνατότητα να εξελίξει στο μέλλον οριακή διαταραχή προσωπικότητας και πρέπει να το ψάχνουμε όπως και δίποτε. Γιατί σας είπε και η Αριστονίκη προλίγο ότι γύρω στα 40 σταματάνε αυτά. Σκέψου πόσο χρόνο, κόπο, χρήμα και ενέργεια γλιτώνουν οι οικογένειες εκείνες οι οποίες στρέφονται κατευθείαν στο να πάρουν βοήθεια. Και θα πω για ακόμη μια φορά και την προληπτική ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση πολλών θεμάτων. Η γνώμη μου είναι ότι κάθε οικογένεια πρέπει να έχει τον παιδοψυχολόγο της. Κάθε οικογένεια με παιδιά πρέπει να έχει έναν παιδοψυχολόγο στον οποίο να γίνονται, αν δεν υπάρχει κάποιο θέμα τρέχον που να προβληματίζει την οικογένεια, να γίνονται κάποιες τακτικές επισκέψεις, να οι γονείς να έχουν σύνδεση με ένα συγκεκριμένο παιδοψυχολόγο της επιλογής τους, που να γνωρίζει το ιστορικό των παιδιών, πώς ήταν οι εγκυμοσύνες, πώς ήταν οι γέννες, πώς ήταν οι πρώτοι παιδί. Και ανά πάσα στιγμή συμβαίνει κάτι, έχουμε μια δυσκολία με το παιδί, έχουμε μια συμπεριφορά που δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, έχουμε μια παραβατικότητα που δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε, να πηγαίνει το παιδί στον παιδοψυχολόγο, το οποίο έχει το φάκελο του παιδιού, γνωρίζει ποιο είναι το παιδί. Και θα μπορεί να γίνει μια παρέμβαση έγκαιρη και πολλές φορές το ξέρεις και εσύ και από τη δική σου την πελατεία, ότι σε παίρνουν τηλέφωνο οι γονείς, σου στέλνουν mail, μπορεί να σου στείλουν και μια ζωγραφιά που έχει κάνει το παιδί. Εδώ να πούμε ότι η Αριστονίκη, μια από τις ειδικότητες και εξειδικεύσεις που έχει, είναι αυτή της εικαστικής θεραπεύτριας, η ψυχοθεραπεύτριας, art therapist, και μάλιστα είσαι και διδάσκης και πώς το λένε, που βοηθάς τους νέους φοιτητές στην εικαστική ψυχοθεραπεία. Είσαι supervisor. Πες το τι είσαι στα ελληνικά. Επόπτρια. Ναι, είναι επόπτρια νέων ψυχοθεραπευτών εικαστικής ψυχοθεραπείας. Πολλές φορές, ας πούμε, τη χάνει και επειδή και στο παρελθόν, όταν είχα εγώ το γραφείο, μπορεί να έβλεπα εγώ μια μαμά ή ένα ζευγάρι και τα παιδιά να πηγαίνουν στην Αριστονή και μου έλεγαν ήμασταν αναστατωμένοι, δεν ήμασταν καλά. Έκανε το παιδί μια ζωγραφιά, έστειλα με μέλη τη ζωγραφιά, άκουσα δύο λόγια, έκλεισα ραντεβού να πάρω το παιδί. Δηλαδή η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Γιατί σου πω, εγώ είμαι έτσι αυτές τις μέρες, με βλέπεις τώρα, κοιτούσα και το κινητό γιατί έρχονταν κάποια μηνύματα. Είμαι έτσι προβληματισμένη όπως όλοι μας από τα γεγονότα που συμβαίνουν.
με βάση και το πρόσφατο έγκλημα στη Φολέγανδρο, τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο, αλλά και τη γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά και γενικότερα όλες αυτές τις καταστάσεις με τις οποίες ταυτιζόμαστε θέλοντας και μη και σκεφτόμαστε θα μπορούσε να είμαστε στη θέση των θυμάτων, θα μπορούσε να είμαστε στη θέση των γονέων των θυμάτων, θα μπορούσε να είμαστε στη θέση του θήτη, θα μπορούσε να είμαστε στη θέση των γονέων του θήτη. Γιατί ως κοινωνία έτσι, έχουμε μια ενασχόληση με αυτό το θέμα, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ υγιής και είναι υγιές το ότι μας προβληματίζει, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ως κοινωνία οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εαυτούς και αλλήλους. Και δεν υπάρχει πιο σοβαρή παρέμβαση από την έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Εγώ θα το λέω ως που να πεθάνω. Κάθε οικογένεια πρέπει να έχει τον παιδοψυχολόγο της για τα παιδιά. Το καλύτερο δώρο που έχουμε να κάνουμε στα παιδιά μας είναι να έχουν τον παιδοψυχολόγο ή την παιδοψυχολόγο που εμείς επιλέξαμε, που εμείς εμπιστευόμαστε, η οποία έχει το ιστορικό της οικογένειας και ανά πάσα στιγμή όταν το παιδί μας βρεθεί σε δύσκολη καμπή ή σε δύσκολη φάση ή βγάλει μια συμπεριφορά περίεργη που μπορεί να σκεφτώ, μπορεί να είναι οριακό το παιδί μου και το παιδί μου μπορεί να μην είναι οριακό. Μπορεί εμένα έτσι να μου πέρασε. Πάμε στον ειδικό. Που λες, γιατί εμένα μου συμβαίνει πολύ συχνά, ας πούμε, παιδάκια που τα παρακολουθούσα από 3 ετών, ας πούμε. Στην εφηβεία τους να με πάρει η μητέρα και να μου πει, ξέρεις, το παιδί μου έβγαλε αυτόν και αυτόν και αυτόν. Και επειδή ξέρω το ιστορικό του παιδιού, επειδή έχω δουλέψει με το παιδί, επειδή τον γνωρίζω σε φάσεις που υπήρξα στη ζωή του, να της δώσω μια κατεύθυνση που να είναι βοηθητική στο να κατανοήσει του τι ακριβώς. Ήταν να της πω με βάση την ιδιοσυγκρασία του παιδιού, αυτόν το περιμένουμε. Ή αυτόν που μου λες δεν μου αρέσει, φέρτο να το δω. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον άνθρωπό μας. Ναι, κορή, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία. Αλλά και για την ψυχολογική υποστήριξη. Κορή, ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία είναι θεσμοθετημένη η εκπαίδευση μέχρι τα 15 χρόνια. Εντάξει. Είμαστε υποχρεωμένοι ως γονείς να πάμε τα παιδιά μας σχολείο ή να φροντίσουμε την εκπαίδευση του παιδιού μας μέχρι τα 15 χρόνια. Πάμε φυλακή αν δεν πάει το παιδί σχολείο μέχρι τα 15 χρόνια. Στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν υπήρχε το σχολείο και δεν ήταν κανείς υποχρεωμένος να στέλνει τα παιδιά στο σχολείο. Με τον ίδιο τρόπο, κάνει ακόμη περισσότερο νόημα το κάθε παιδί να έχει τον παιδοψυχολόγο του. Γιατί μιλάμε ακριβώς στην πρόληψη και χτυπάμε ακριβώς την αιτία και τη ρίζα των κακών. Και έχοντας το παιδί τον παιδοψυχολόγο του, σημαίνει ότι και ο γονιός ο οποίος συνεργάζεται με τον παιδοψυχολόγο, εάν χρειάζεται και αυτός ψυχοθεραπεία, θα παραμεμφθεί να πάει στο ψυχολόγο. Και επιτέλους να αρχίσουμε να εξηγένουμε τις οικογενειακές μας σχέσεις και όχι απλώς να τις εξοραίζουμε μέσα από αφηγήματα του στυλ «Είμαστε μια καλή οικογένεια και είμαστε δώρο Θεού και ο Θεός μας έχει ευλογήσει». Και ναι, ο Θεός να μας ευλογήσει και ο Θεός να μας βοηθήσει, αλλά και εμείς να φροντίσουμε να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Τώρα το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Δηλαδή, είχα συζητήσεις με κόσμο, ο οποίος δεν θέλει να φέρει παιδιά σε αυτόν τον κόσμο, γιατί τους καταλαβαίνω απόλυτα. Μου έλεγε μια κοπέλα, πολύ καλλιεργημένη κοπέλα, εξαιρετική κοπέλα, υπεύθυνος άνθρωπος. Μου λέει, Θέκλα μου, εγώ δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη αυτή τη στιγμή, εν έτη 2021. Δεν μπορώ καν να το διανοηθώ να φέρω ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχει τόσα στραβά. Και μου λέει, είμαι τεμπέλα. Είμαι πνευματικά ανήθικη, δεν ξέρω. Σου λέω, όχι, το αντίθετο. Είναι μια στάση ευθύνης το που αναγνωρίζεις ότι είναι τόσες πολλές οι προκλήσεις στη σημερινή εποχή. Εγώ μετράω τον εαυτό μου και δεν είμαι σε θέση να ανταπεξέλθω. Οπότε δεν κάνω παιδιά, ούτως ώστε να μην θυματοποιηθούν τα παιδιά μου εξαιτίας της δικής μου ανεπάρκειας. Να τα προστατέψω επαρκώς από την κακία του κόσμου που υπήρχε για μένα ένκτοτε η κακία του κόσμου. Υπάρχουν πάρα πολλοί από εμάς οι οποίοι έτσι πάνω στην τρέλα και πάνω στην. Με συγχωρεί στην κάβλα και πάνω στην. Αυτή πήγαμε και κάναμε παιδιά. Και είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίζουμε αυτά τα παιδιά. Και πέραν της τροφής, πέραν της ένδυσης, πέραν το να τους χτίσουμε σπίτι, πέραν το να τους δώσουμε περιουσία, πέραν το να τους ανοίξουμε μαγαζιά ή δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας. Πρωτίστως οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να γίνουν άνθρωποι που να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις όποιες προκλήσεις της ζωής. Και η οριακή διαταραχή προσωπικότητας, που είναι η αφορμή για να κάνουμε αυτό το βίντεο, είναι μια διαταραχή η οποία στην πραγματικότητα, άμα τη δεις έτσι και λογοτεχνικά, ένας έφηβος ή ένας νεαρός ενήλικας με οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται να διαχειριστεί την πραγματικότητα. Στην ουσία, άμα το δεις έτσι.
Όπως είπες και εσύ, υπάρχουν γενετικά στοιχεία, υπάρχουν επιγενετικά στοιχεία, υπάρχουν γεγονότα τα οποία κινητοποιούν την εμφάνιση των γονιδίων, να πάνε τα γονίδια να είναι και στο φαινότυπο, όχι μόνο στο γονότυπο κλπ. Δεν τα ξέρω καλά, δεν είμαι τέλος πάντων. Αλλά χαίρομαι για το ερώτημα που στείλει η φίλη. Χαίρομαι υπάρχουν γονείς οι οποίοι ασχολούνται, γιατί θα της πω ότι θα υπήρχε μια άλλη μάνα που θα έλεγε «Α, η κόρη μου, η κόρη μου έχει άγρια εφηβεία» ή «Ο γιος μου έχει άγρια εφηβεία». Ούτε που θα σκεφτόταν μην τυχόν και το παιδί μου έχει κληρονομήσει κάποια διαταραχή προσωπικότητας και πρέπει να κάνω έγκαιρη παρέμβαση. Ξέρω. Ναι. Λοιπόν, άρα όταν κάποιος αναγνωρίσει στο παιδί του δυσκολίες συναισθηματικού τύπου ή παραβατικές συμπεριφορές ή πρόδειλες παραβατικές συμπεριφορές ή χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες ή μη άκαμπτες συμπεριφορές, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη περίπτωση από αυτό που σκέφτονται να γίνεται, ή γενικότερα κάποια σημάδια από την παιδική του ηλικία που φαίνεται ότι το παιδί δυσκολεύεται, πηγαίνουμε να το υποστηρίξουμε, ούτως ώστε να μάθει κάποιες στρατηγικές, γιατί το περιβάλλον είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει γονιδιακή έτσι προδιάθεση και ιδιοσυγκρασιακή ευερεθιστότητα και ευαλωτότητα. Και επειδή ακριβώς έχει υποστηριχθεί το παιδί από το περιβάλλον και υπήρξε έναν υγιές περιβάλλον, μη παραμελητικό, που ζήτησαν έγκαιρη βοήθεια και υποστήριξη, να μην εκδηλωθεί η οποιαδήποτε δυσκολία στο παιδί. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Οπότε από τη στιγμή που το γνωρίζουμε αυτόν και ερευνητικά, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε σε περίπτωση που δούμε ότι το παιδί μας έχει κάποια δυσκολία, δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή, δεν είναι κάτι το οποίο μας προσάπτει εμάς οποιαδήποτε τέλος πάντων κατηγορία. Την κατηγορία την έχουμε όταν το παιδί μας έχει πρόβλημα και δεν τον πάμε στον ειδικό. Με τον ίδιο τρόπο που το παιδί σου ψήνεται στον πυρετό και δεν το πας στον παιδίατρο, με τον ίδιο τρόπο όταν το παιδί σου βγάζει συμπεριφορές οι οποίες είναι έξω από το αναμενόμενο ή έξω από αυτό που αντιλαμβάνεσαι εσύ ως αναμενόμενο και δεν το παίρνεις στον παιδοψυχολόγο, φταίς με τον ίδιο τρόπο. Σοβαρά. Ακριβώς. Λοιπόν, να μην το εξοράιζεις. Έχουμε ευθύνη. Έχουν. Σκάσε και κολύμπα. Θες να κάνεις παιδιά, σκάσε και κολύμπα τώρα. Ευθύνη από τη στιγμή που... Ο θυμός αυτός δεν είναι για τη φίλη που ρωτάει. Τη φίλη που ρωτάει, της βγάζω το καπέλο. Και την ευχαριστώ που μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το vlog. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι οι άνθρωποι γενικότερα με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, αλλιώς μετεχμιακή, έχουν θέματα με τη διαπροσωπική τους επικοινωνία. Οπότε, σύμφωνα με τις έτσι, μελέτες που έχω διαβάσει, οι στενές σχέσεις βοηθούν πολύ αυτά τα άτομα στο να διαχειρίζονται, στο να μάθουν. Είναι θεραπευτικές οι στενές σχέσεις για αυτά τα άτομα. Οπότε, θέλουμε αυτά τα άτομα να έχουν έτσι, πολύ υποστήριξη από το στενό τους οικογενειακών κύκλων, αλλά και τους φίλους τους, και γενικότερα να έχουν επαφές με ανθρώπους, να μπορέσουν να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά τους με στη σχέση τους με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε αυτό είναι θεραπευτική έτσι, εκδοχή. Αλλά και ενδεχομένως να βοηθήσουν πολύ και συστημικού τύπου θεραπείας της οικογένειας για να μάθουν να αναγνωρίζουν τις οπτικές γωνίες των άλλων και να γενικότερα να μάθουν τους οικογενειακούς δεσμούς και πώς μπορούν να τους υποστηρίξουν. Οπότε οι δεξιότητες που πρέπει να χτίσουν οι κοινωνικές αυτοί οι άνθρωποι που είναι δύσκολο να τις χτίσουν βοηθούνται μέσα από τέτοιου τύπου αιτήματα εστίασης δηλαδή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και εστίασης του οικογενειακού δεσμού. Έτσι αυτά είναι από τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα γύρω από την θεραπεία των ατόμων με μετεχμιακή διαταραχή προσωπικότητας που είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη, μπορώ να πω ότι είναι η κορονίδα των μετεχμιακών διαταραχών, είναι μια από τις πιο δύσκολες παθήσεις αυτές και είναι πολύ, στέλνουμε τους την αγάπη μας και την απόλυτη και καλή δύναμη και καλό κουράγιο και στους πάθους και στις πάθους αλλά και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ακριβώς. Θα σε ρωτήσω κάτι.
θα μπορούσες εσύ να διοργανώσεις μια διαδικτυακή ομάδα γονιών που να έχουν παιδιά που έχουν κάποιες ψυχολογικές διαγνώσεις. Φυσικά μπορούμε να το μας κάνουμε. Μας έχει γίνει το αίτημα στο κανάλι. Τώρα αυτό το βίντεο είναι ανοιχτό, δεν είναι μόνο στην κοινότητα. Έχει γίνει το αίτημα στο κανάλι για ψυχοθεραπευτική ομάδα γονέων ή μελλοντικών γονέων, το πρώτο. Και τώρα εμένα μου ήρθε τώρα έτσι σκέψη ότι θα μπορούσε να γίνει και μια ψυχοθεραπευτική ομάδα γονέων, τα οποία έχουν παιδιά στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία, τα οποία έχουν ψυχολογικές προκλήσεις. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο, θα βάλω το email της Αριστονικής και αν κάποιοι από εσάς που παρακολουθάτε, που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, έχετε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε τέτοια ομάδα, μπορείτε να στείλετε email στην Αριστονική, γιατί η Αριστονική διοργανώνει διάφορες τέτοιες ομάδες διαδικτυακές και είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ χρήσιμες. Ναι, και έχουμε πει ότι από Σεπτέμβρη θα δούμε να κάνουμε και την ομάδα των γυναικών που αγαπούν πολύ. Ναι, το κάνουμε και αυτό, θα το κάνουμε και αυτό. Οπότε να το ρυθμίσουμε από Σεπτέμβριο, αφού ο COVID δεν λέει να μας αφήσει ήσυχους. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, το 5 Factor Borderline Inventory, το οποίο είναι ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο βοηθάει στο να δούμε αν υπάρχει συγκεκριμένα οριακή μεταχειριακή διαταραχή προσωπικότητας και κατ' επέκταση μετά, εάν δούμε ότι συμπληρώνουμε τα στοιχεία, μπορούμε να δούμε και μέσα από το MMPI που μπορεί να γίνει κανονικά η διάγνωση, αλλά και μέσα από το καινούριο εγχειρίδιο του DSM, το οποίο είναι ένα τύπου ερωτηματολόγιο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ σαν δεύτερο δηλαδή αξιόπιστο των εργαλείων μαζί αυτά με τον MPI. Αυτά είναι πληροφορίες για ειδικούς όμως. Ναι, για ειδικούς οι οποίοι όσοι μας ακούν μπορούν να ζητήσουν στον ψυχολόγο που επιλέξουν να τους το χορηγήσει σε περίπτωση που και εκείνος φυσικά είναι εκπαιδευμένος στη χρήση αυτών των πολύ σημαντικών εργαλείων. Να πούμε λοιπόν ότι επίσης τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από έντονη έλλειψη συναίσθησης, οπότε αν και σε περίπτωση αναγνωρίσουμε στα παιδιά μας και κατά την παιδική τους ηλικία ότι δεν μπορούν να αισθανθούν συναίσθηση που κάτι στο παιδί υπάρχει αυθόρμητον γύρω στα 3,5 με 4 και καλλιεργείται μέσα από τη διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση συναίσθηση, υπάρχει όμως και έμφυτο. Αν δούμε λοιπόν ότι το παιδί μας δυσκολεύεται στην ηλικία αυτή να δείξει συναίσθηση, τότε μπορούμε να το παρακινήσουμε να συμμετάσχει σε διάφορες ομαδούλες που μιλούν για τα συναισθήματα, συναισθηματογνωσίας, θεατρικού παιχνιδιού, ψυχοεκπαίδευσης, που να βοηθάει το παιδί στο να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματα. Κάνεις τέτοιες ομάδες, είναι με παιδιά. Κάνω και εγώ, κάνω και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, αλλά και πολλές άλλες παρεφερές ειδικότητες, που μπορεί ο καθένας να ψάξει στο χώρο του εκεί που μένει, στην περιοχή που μένει, να δει τι μπορεί να υπάρχει. Αν δει ότι το παιδί του γενικότερα έχει δυσκολία στην συναίσθηση που είναι το πρώτο σήμα κατά τεθέν ότι το παιδί μας έχει πρόβλημα στη σχέση του με τους άλλους. Το πρώτο στοιχείο που μας χτυπά καμπανάκι είναι η συναίσθηση. Και άλλα στοιχεία φυσικά, αλλά δίνουμε έτσι κάποιες θεραπευτικές διαχειριστικές ιδέες τώρα, προκειμένου να βοηθήσουμε στο να εντοπίσουν και οι άνθρωποι που μας ακούν, τέλος πάντων οι vloggers μας, κάποια στοιχεία που μπορεί να τους βοηθήσουν και τους ίδιους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου, για όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Είμαι σίγουρη ότι αρκετοί γονείς θα το δουν ξανά και ξανά το βίντεο, ειδικά στα σημεία εκείνα που δίνεις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Και θα τα πούμε ξανά την επόμενη Αριστοτρίτη, που θα είναι 27 Ιουλίου 2021. Συγγνώμη που είμαι λίγο έτσι σήμερα, έχω φλεγεί. Έχω αναφλεγεί λόγω φολεγάνωτρου. Και με έχει πιάσει ένας προβληματισμός πολύ σοβαρός, που έχει να κάνει με το ρόλο που έχουμε εμείς. Εσύ είσαι και στην κλινική πράξη βεβαίως, είσαι και στον αγώνα μπροστάρις, θα δουλεύεις με κόσμο, αλλά και εγώ ψυχοεκπαιδεύτρια, στο να βοηθήσουμε στην αποτροπή τέτοιων περιστατικών που μας συγκλονίζουν όλους.
ή στα έκδηλα σημάδια, δηλαδή να προστατεύσουμε τα παιδιά μας μέσω μιας υγιής ψυχοεκπαιδευτικής αγωγής που μπορούμε να τους δώσουμε στα πλαίσια που μπορεί ο καθένας από την πολύ μικρή παιδική ηλικία, για να τουλάχιστον να ξέρουμε ότι έχουν πάρει την αγωγή που τέλος πάντων φαίνεται ότι μέσα από την έρευνα και την επιστημονική γνώση βοηθάει, θα βοηθήσει στη ζωή τους, ούτως ώστε να μπορούν να αυτοπροστατεύονται και γενικότερα η αυτοεκτίμησή τους να είναι αρκετά υψηλή, ούτως ώστε να μην επιτρέπουν σε ανθρώπους που φαίνεται ότι έχουν κάποιες ενδείξεις, όσοι φαίνονται, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους καταλαβαίνεις, έχουμε δει και τέτοια περιστατικά, τουλάχιστον είναι ένας προστατευτικός παράγοντας, αν μη τι άλλον αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου. Εγώ ευχαριστώ. Γεια.